Αν αφήσουμε στην άκρη λίγο το Mundial, θα δούμε ότι η δεύτερη μεγαλύτερη, μεγαλύτερο θέμα στις ειδήσεις και σε όλες τις εφημερίδες παγκοσμίως είναι η ανακοίνωση της πώλησης των μετοχών της Manchester United από τους Glazers. Δηλαδή οι Glazers είναι διατεθειμένοι να πωλήσουν μερίδιο της ομάδας και ίσως και ολόκληρη την ομάδα, αν βρεθεί κάποιος επενδυτής. Πολύ αυτό. Σαν οπαδός του Manchester United, αν με ρωτούσες όταν έφυγε ο Ferguson εκείνη τα 2 χρόνια μετά και 2 χρόνια πριν φύγει ο Ferguson, έτσι, ποια είναι η γνώμη σου για τους Glazers ή τι κάνουν αυτοί κτλ, θα έλεγα ότι κοίταξε, δεν έχω, δηλαδή δεν μπορώ να, δεν γνωρίζω τα καθήκοντα γενικότερα ενός προέδρου μιας ομάδας. Την ομάδα συνηθίζω να κοιτάω μόνο το ποδόσφαιρο σε μια ομάδα και τα όσα έχουν να κάνουν, ρε παιδί μου, με αυτήν. Δηλαδή δεν ασχοληθώ με το πόσο, ας πούμε, μεγάλο brand name είναι κτλ. Τουλάχιστον τότε. Τώρα λίγο εντάξει, τα κοιτάω όλα μαζί. Μου αρέσει να έχω μια σφαιρική εικόνα και μια ομάδα. Τότε θα σου έλεγα πως μια χαρά είναι Ιγκλέζ. Οκ. 10 χρόνια μετά όμως, νομίζω να γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι το μεγάλο πρόβλημα της Manchester United είναι πηγάζει από το κεφάλι. Σαν το ψάρι δηλαδή, αλλά το έκανα αναφορά λίγο έτσι να μοιάζει με τη Manchester United. Και αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί η Manchester United έχει ένα, τουλάχιστον είχε, ένα μοντέλο στο σχεδιασμό της ομάδας λίγο περίεργο, λίγο εξωποδοσφαιρικό. Το είχαμε δει και με πάρα πολλές μεταγραφές. Τρανταχτές που δίναμε πολλά λεφτά χωρίς λόγο. Δεν κοιτούσαμε καθόλου το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Θυμάμαι μάλιστα όταν είχε φύγει ο Φαν Χάλ και ήρθε ο Μουρίνιο. Ήμασταν ένα συνοθήλευμα παικτών οι οποίοι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Δεν ήξεραν ο ένας τι θέση παίζει, τι κάνει, τι ράνει. Γιατί είχαν μαζέψει παίκτες από τον Μόγιες, από τον Φαν Χάλ και τον Μουρίνιο. Και έρχομαι εγώ, ρωτάω τώρα, ήταν οι παίκτες που ήθελε ο Μόγιες, ο Φαν Χάλ και ο Μουρίνιο? Η σύντομη απάντηση είναι πως όχι ακριβώς. Η πιο εκτενέστερη απάντηση ήταν ότι ο Μόγιες, ρε παιδί μου, π.χ. ήθελε το Φάμπρεγκας τότε, όταν ήταν καλές εποχές. Το Μπέιλ, θυμάμαι, είχαν πάρα πολλά δημοσίευματα πριν πάει στην Ρεάλ Μαδρίτη, στον Γκρος κτλ. Και πήρε το Φελαϊνί. Όχι μόνο τον πήρε, έδωσε και 6 εκατομμύρια περισσότερα από το release clause που είχε η Everton. Που λες, εντάξει, δεν είναι εκεί που ξέρει τι λεφτά. Οκ, έδωσε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 36 εκατομμύρια. Που τότε για τον Φελαϊνί, για τότε, ήταν αρκετά. Βέβαια, εντάξει, ο Φελαϊνί δεν ήταν και τόσο κακός κεντρικός στη θητεία του στη Manchester United. Νομίζω πιο πολύ ήταν οι συνθήκες για το πώς κατέληξε τελικά, παρά ο ίδιος ο παίκτης, γιατί στην Everton έβγαζε μάτια, έτσι. Δεν ήταν. Αυτή η αφάνα μας είχε στοιχειώσει κιόλας. Εμάς οπαδούς του United. Ύστερα, ρε παιδί μου, ο Φαν Χάλ ήθελε, ας πούμε, τον Μαχρέζ, τον Καντέ, τότε που ήταν στα δυνατά. Όλα αυτά είναι από πράγματα που έχει πει και ο ίδιος, που έχει πει, που έχουν πει και συναδελφοί του, πολλοί δημοσιογράφοι και έχουν βγει στη φορά διάφορα. Έτσι. Μπορεί δηλαδή από τα 20 ονόματα που θα πω, τα 4 να είναι ψέματα, αλλά τα πιο πολλά θέλω λίγο να καταλάβετε τη γενική εικόνα. Ο Φαν Χάλ ήθελε τον Μανέ, τον Μαχρέζ, τον Καντέ, και στην πρώτη του χρονιά πήρε Σο, Ερέρα και έναν Τι Μαρία που λες καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός. Είχε πάει τελικό του Μουντιάλ τότε με την Αργεντινή που το έχασε από τη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά. Στη Ρεάλ έκανε παπάδες, πήρε και τσουλού και ήρθε στο Μάντσεστερ σαν ένα φίδι και έφυγε σαν σαύρα, έτσι δέλησε και έφυγε. Αυτό ήταν ο Ντι Μαρία για τα όσα έκανε στην Manchester United, που δεν έκανε και τίποτα, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι είχε βάλει ένα γκολ που ήταν αυτό το σκάψιμο, το οποίο πιστεύω το έκανε φουλ τυχαία, το σώμα του ήταν παράξενα, δηλαδή ήταν καθαρά θεματική και τον είχαμε βγάλει Θεό, ας πούμε, τότε. Δικαίως, γιατί είναι μεγάλος παίκτης, αλλά μεγάλο φίδι επίσης.
Όλα αυτά, ρε παιδί μου, εντάξει, είχε πάρει καιρόχο, ας πούμε. Που πιο πολύ θα μου έκανε για, τι να πω, για μοντέλο παρά για παίκτης. Μάρκο Τρόχο. Εντάξει. Μετά πήρε και τον Φαλκάο. Γενικότερα, μεταγραφές οι οποίες δεν ήταν πολύ ψυχολόγητες. Πάρα πολύ ψυχολόγητες. Ο μόνος που βγήκε από αυτούς ήταν ο Σο. Και ο Ερέρα ήταν απλά ένας τίμιος ποδοσφαιριστής, μέτριος σε μια μέτρια ομάδα, που και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και μετά έχει το Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο, πριν το Μουρίνιο ήταν ο Κάρικ. Αλλά νομίζω λέει, μικρή σημασία έχει. Εντάξει, ο Κάρικ είναι θυνατόν. Ο Μουρίνιο ήθελε, ρε παιδί μου, συγκεκριμένους παίκτες. Μ' αρέσει που μετά έλεγε και ότι if I speak, I'm in trouble. I cannot speak. I'm sorry, I cannot speak. Θυμάμαι, ήθελε τρομερά δημοσιεύματα για Perisic, για Boateng, Skriniar, όλα τα καλά παιδιά, έτσι, που θυμίζουν λίγο ιταλικό, αλήτικο τέτοιο ποδόσφαιρο. Αλλά, εντάξει, πήρε τον Lindelof, που είναι μια ιστορία από μόνος του. Οκ. Και σε κάνει να σκεφτείς ότι οι προπονητές ήθελαν 5 παίκτες, π.χ. Το board όμως δεν ήθελε τόσους πολλούς. Ή δεν ήθελε αυτούς τους παίκτες. Ήθελε άλλους. Δεν ξέρω ποια λογική γινόντουσαν με αυτές τις μεταγραφές, αλλά οκ. Και στο τέλος μαζεύτηκαν όλοι αυτοί μαζί, Σο, Ερέρα, Λίντελοφ, Φαλκάο, ο Ρόχο, όλοι, Σνάιντερλιν, ο Χριστός και η Παναγία, αν έχεις το Θεός. Αν είναι δυνατόν, στον Παναθηναϊκό, ο Σνάιντερλιν θα ήταν αλλαγή, το Αϊτόρ. Αν είναι δυνατόν, θα μου πείτε παίζουν στην ίδια θέση, αλλά θα ήταν αλλαγή. Οκ. Δηλαδή, μην τραλαθούμε τώρα. Εντάξει. Οπότε σκέφτεσαι και λες ότι η United έχει ένα πολύ μεγάλο θέμα στο πλάνο που έχει η ομάδα. Στο πλάνο που έχει η ομάδα, που είχε μάλλον η ομάδα, γιατί τα τελευταία 2 χρόνια έχει έρθει η στιγμή για μια ανανέωση. Θυμάμαι ότι επί τον Όλε είχαν ανακοινώσει όντως ότι το σύστημα, όχι μόνο των μεταγραφών, αλλά όλης της διοίκησης της United θα αλλάξει, θα δημιουργηθούν οι βάσεις για να έχουμε ένα ποδοσφαιρικό διευθυντή, που έχουμε τώρα ένα ποδοσφαιρικό διευθυντή, αν είναι δυνατόν, εν έτη 2022, δεν είναι δυνατόν να μην έχει ποδοσφαιρικό διευθυντή, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, σε μεγαλύτερη ομάδα του νησιού είναι η Μάρτον, είπαμε. Λοιπόν, οπότε ένα είναι αυτό. Μετά είναι ότι τα χρέη των μεταγραφών, όχι τα χρέη των μεταγραφών, οι μεταγραφές καθ' αυτές, δεν θα ορίζονται από έναν γενικό διευθυντή, αλλά θα συζητούνται μαζί με το τμήμα scouting, τον προπονητή, και μετά θα γίνονται αποδεκτές ή όχι από τους προέδρους. Και λες, κάτσε ρε φίλε, τόσα χρόνια πώς γινόταν αυτό το πράγμα? Τόσα χρόνια ποιος έκανε τις μεταγραφές? Ο γενικός διευθυντής έκανε τις μεταγραφές, τις ποδοσφαιρικές. Και πού ξέρω ο γενικός διευθυντής από τακτικές και προπονητικές, άμα ήξερα που θα γινόταν προπονητής. Θα μου πεις πιο λίγα λεφτά, αλλά καταλαβαίνετε που το πάω. Ο καθένας να έχει τον τομέα του. Δεν είναι δυνατόν να πάει το τμήμα scouting να προπονεί θεματοφύλακες. Παράδειγμα, αν είναι δυνατόν. Και τότε ξεκίνησε αυτό το mindset, το mindset της αλλαγής για τη Manchester United. Και όλα αυτά δεν ξέρω αν τα έφεραν οι Glazers ή αν ήταν κάποιος άλλος στη θέση των Glazers θα έκανε τα ίδια πράγματα, αλλά γενικότερα ο τρόπος που είχαν διαχειριστεί την ομάδα ήταν καθαρά εμπορικός, έτσι. Οπότε δεν ξέρω αν φταίνουν οι Glazers σαν Glazers, αλλά αν φταίει το σύστημα της United που ήταν έτσι. Και νομίζω είναι η καλύτερη στιγμή για τους Glazers να φύγουν, γιατί όταν κάνεις μια
τόσο μεγάλη αλλαγή σε ένα διοικητικό σύστημα μιας ομάδας, θες να βάλεις λίγο καινούργια πρόσωπα, να σηματοδοτήσεις μια καινούργια αρχή σε όλο αυτό που πάει να γίνει, που ευτυχώς βλέπουμε θετικά βήματα το τελευταίο καιρό. Αν και πολλοί λένε ότι φταίει ο Τεν Χαχ επειδή άφηνε τον Ρονάλντο έξω. Χαζομάρες, δεν τα συμμερίζουμε καν, δεν τα μακριά, μακριά από αυτά. Οπότε ναι, είναι η καλύτερη στιγμή να γίνει αυτή η ανακοίνωση. Και πρώτον, είναι ότι η ομάδα πάει καλά και βλέπει ένα φως στο τούνελ, όχι φέτος, γενικότερα. Μετά είναι ότι είναι η διακοπή του Μουντιάλ. Μια τέτοια είδηση γενικότερα θες να τη χωνέψεις λίγο και να την καταπιείς λίγο. Οπότε μπορεί να σε επηρεάσει και ποδοσφαιρικά. Για να μην επηρεαστεί λοιπόν το ποδοσφαιρικό κομμάτι της Manchester United, ανακοινώθηκε, έρχεται το Mundial, καταλαβαίνουμε τι γίνεται και στην ομάδα, περνάμε μια περίοδο λίγο αλλαγής, ενώ δεν παίζουμε μπάλα, και όταν θα έρθει η ώρα να παίξουμε θα είμαστε έτοιμοι και κουμπλέ. Κύριοι, να πάμε με τα ποδοσφαιρικά μας γυαλιά μόνο και όχι τα διοικητικά, το τι γίνεται στη διοίκηση, να παίξουμε μπάλα. Και να παίρνουμε νίκες και αποτελέσματα. Και να παίζουμε σωστά. Οπότε είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή. Και καθόμουν να σκεφτόμουν και έλεγα, φταίνε όντως οι Glazers σαν Glazers που είπα και πριν, ή φταίει γενικότερα το σύστημα της ομάδας? Και βγαίνουν τώρα ανακοινώσεις που, εντάξει, οποιοδήποτε νομίζω, αν είναι πολύ δισεκατομμυριούχος, θα θέλει να πάρει τη Manchester United, έτσι. Γιατί γενικότερα οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι σε μια αύξηση μετοχικά και επενδυτικά είναι μια πολύ καλή επιλογή. Οπότε λες, μήπως θα την πάρει κάποιος που κοιτάει μόνο το χρήμα. Που, εντάξει, δηλαδή, υπάρχουν προέδροι που δεν είναι καν προέδροι, είναι όμιλοι, σαν τη Liverpool. Και το μοντέλο της Liverpool είναι πολύ καλό. Οπότε δεν ξέρω αν έχει άμεση σχέση το ποιος θα έρθει με το τι θα γίνει στο διοικητικό κομμάτι. Θέλω λίγο να σταθώ όμως σε δύο πράγματα τα οποία είδα και με παραξένευσαν πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που κράζουν τους Glazers και δεν ξέρω γιατί τους κράζουν. Απλά ακολουθούν την μόδα και τους κράζουν, έτσι. Και λένε ότι άντε μακάρι να φύγουν αυτά τα συχάματα και τέτοια. Και στο άκουσμα το ότι, ας πούμε, η Meta του Zuckerberg, η Apple του, ποιανού είναι δεν θυμάμαι, και όλες οι μεγάλες εταιρείες θέλουν να πάρουν την United, χαίρονται. Δηλαδή, να σας πω κάτι, προτιμώ να παραμείνουν οι Glazers και να αλλάξουμε διοικητικά, έτσι ώστε αυτοί να έχουν μόνο το εμπορικό κομμάτι και το οικονομικό διαχειρίσμα, γιατί είναι καλή σε αυτά. Ωραία. Και να υπάρχει κάτι, κάποιος να τους πιέζει να κάνουν αλλαγές στο Old Trafford, γιατί το Old Trafford τώρα θέλει οπωσδήποτε αλλαγές, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Τα είπα πριν τα πει ο Ρονάλντο. Τα είπα πολύ πριν τα πει ο Ρονάλντο για τις αλλαγές στο Old Trafford, και το Old Trafford που μέσα βράζει και γίνεται χάλια. Ωραία, οπότε points to me. Έτσι κύριε Κριστιανό. Δηλαδή δεν είπε κάτι νέο ο Πορτογάλος. Άσχετα που όλοι λένε ότι ξελάσπρω τους Glazers και τους έφυγε και τους έκανε και τους έρανε. Εντάξει, γελάω με αυτά. Οπότε, τι είναι η σκέψη μου πάνω στο θέμα. Δηλαδή δεν με ενοχλεί ποιος θα είναι πρόεδρος. Δεν έχω θέμα με τους Glazers. Παίζει να είναι και γαμώτα παιδιά. Παίζει να είναι σπαρές φοβεροί. Ο τρόπος που έχουν διαχειριστεί την ομάδα όμως είναι πολύ λάθος μέχρι στιγμής. Ευτυχώς έχουν γίνει ραγδαίες αλλαγές σε όλο το σύστημα, οπότε είμαστε καλά. Και από εκεί και πέρα θέλω να δω και το Old Trafford λίγο πιο ανανεωμένο. Να μου βάζεις 800 θέσεις των ορθίων, climb mine. Σιγά. Αλλά εντάξει, ναι, αυτό. Παύση. Αυτή είναι η παύση για... για να μπούμε στο επόμενο θέμα.
Τώρα που έχει Μουντιάλ, η αλήθεια είναι ότι έχω δει μερικούς αγώνες. Είδα προφανώς της Αγγλίας, που οι Άγγλοι δεν μπορώ να καταλάβω τι ζόρι τραβάνε γενικότερα με τις διοργανώσεις. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν όλοι 6-0 και λένε πόβο, it's coming home και αυτά και το ένα και το άλλο. Ήταν απλά συγκυρίες. Και γενικότερα το Μουντιάλ είναι συγκυρίες, γιατί είναι μια ποδοσφαιρική διοργάνωση που, πέραν το ότι δεν γίνεται καλοκαίρι, πέραν το ότι δεν είχαν οι ομάδες χρόνο να δημιουργήσουν ένα πλάνο, να μάθουν τις τακτικές οι παίκτες, καλά το είπα, ωραία, μπράβο, συντάξει, και όλα αυτά, φάνηκαν να είναι όλοι ανέτοιμοι. Και πιο έτοιμοι εμφανίστηκαν αυτοί που παίζουν, πιο έτοιμοι εμφανίστηκαν οι εθνικές ομάδες, των οποίων οι παίκτες παίζουν ή σε χώρα πρωταθλήματα, πιο πολύ μαζί ας πούμε, ή στην ίδια ομάδα. Όπως έχει γίνει με την εθνική της Ιαπωνίας και αυτό που έκανε με τη Γερμανία, όπως έγινε και με τη Σαουδική Αραβία, με την Αργεντινή, και πολλές εκπλήξεις που λέμε πω από τι ωραίο Μουντιάλ και αυτό και το ένα και το άλλο. Ήταν ένα λογικό επόμενο να υπάρξουν και εκπλήξεις, γιατί όλοι οι παίκτες τώρα έχουν ξεκινήσει, τουλάχιστον στις μεγάλες εθνικές, έτσι που είναι, και, που είναι διεθνείς, έχουν ξεκινήσει να παίζουν με την ομάδα τους. Προφανώς θα δίνουν μεγαλύτερη βάση στην ομάδα τους, έτσι, γιατί εκεί πέρα παίζουν 36 αγώνες, 40-50, και με την εθνική τους θα παίξουν 10 επίσημα παιχνίδια, και αν μερικοί θα, παίξουν μόνο 3 ας πούμε, οπότε είναι λογικό να μαθαίνεις, να δίνεις πιο πολύ βάρος στην ομάδα που παίζεις παρά στην εθνική σου. Και είναι λογικό, και να θες να το, κάνεις, δεν μπορείς. Και να θες να το κάνεις, δεν μπορείς. Οπότε ήταν λίγο, ως πολύ λογικό να συμβεί αυτό. Δεν έχω να πω κάτι ποδοσφαιρικά, δεν έχω δει και πολλούς αγώνες, μόνο την Αγγλία έχω δει που σας είπα. Αλλά οι Άγγλοι, ρε παιδί μου, με την Αμερική, φοβήθηκαν τον εαυτό τους. Δεν ξέρω γιατί ο Κέιν φοβάται γενικότερα να μπει στις φάσεις. Ίσως του έχουν πει, άμα σκοράρεις θα φας κίτρινη, όπως είπαν και για το περιβραχιόνιο. Γελάω. Γελάω, έτσι. Που έχουν θέμα με τα πάντα, ας πούμε, οι Καταριανοί. Μη γελάσεις, θα σκοτώσουν, ας πούμε. Γελάω, αλήθεια. Γιατί χάνω τον ισμό μου, κάτι ήθελα να πω πάνω σε αυτό. Ναι, τίποτα αυτό. Ένα πράγμα όμως που με ευχαρίστησε πάρα πολύ είναι οι καθυστερήσεις που βλέπουμε στο Μουντιάλ. Πιερλουίγκι Κολίνα. Πιερλουίτζι Κολίνα. Τα λέω και τα δύο, μου πια ένα θα είναι σωστό. Έδωσε την εντολή λοιπόν να βλέπει πώς πολλές καθυστερήσεις συμβαίνουν μέσα σε ένα παιχνίδι. Πλάγι out, corner, κάρτες, κάτι καθυστερήσεις που κάνουν με αλλαγές, με τέτοια, πλέον δεν μετράνε. Πλέον, άμα κάνεις καθυστερήσεις σε τέτοια ζητήματα, θα μετράει. Γι' αυτό βλέπουμε κάτι 90-11 να μπαίνει το goal, γι' αυτό βλέπουμε κάτι το goal μπήκε στο 104, συν 6 λεπτά είναι ο μέσος όρος των καθυστερήσεων στο Κατάρ, που γενικότερα είναι νομίζω 2,7, κάτι από τόσο κάπου το είδα. Και με χαροποιεί πολύ αυτό, γιατί ομάδες όπως η Ατλέτικο, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα που δεν έχω, παράδειγμα δίνω, δεν δίνω τώρα κάτι, εντάξει, δεν θα κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν θα κάνουν κάτι τέτοιο. Βέβαια θα μου πεις, έχεις 90 λεπτά να βάλεις τα γκολ σου, να κάνεις το παιχνίδι σου και θα τα βάλεις όλα στο τέλος. Ναι. Εκεί που το ποδόσφαιρο, μπορεί να φαίνεται πολύ μπακαλίστικο αυτό που λέω, είναι πάθος, είναι πυγμή. Παίζουν όλα για όλα. Βάζεις το κεφάλι σου, τα πόδια σου και όλο το σώμα σου μέσα στο ποδόσφαιρο για την ομάδα σου. Σκεφτείτε και λίγο κάτι άλλο. Είναι τυχαίο που τα περισσότερα corner σε έναν αγώνα, μεγαλύτερο ποσοστό των corner, συμβαίνουν στα τελευταία λεπτά? Προφανώς και όχι, γιατί και οι δύο ομάδες ανοίγονται άμα θέλουν να βάλουν γκολ, γιατί τους πιέζει ο χρόνος και γενικότερα τους λέει τρέξε. Σαν να κάτι τους λέει, να τους λέει τρέξε, 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 τρέξε. Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Έλα. Οπότε είναι λογικό.
Είναι απόλυτα, απόλυτα χρήσιμη αυτά τα λεπτά στα των καθυστερήσεων. Απόλυτα χρήσιμα για, ειδικά για τους οπαδούς του Manchester United. Fergie time και τέτοια τώρα, εντάξει. Έλα, ξέρουμε εμείς από αυτά. Τα μπλουλίκ πήραμε στις καθυστερήσεις. Αν είναι δυνατόν. Οπότε ναι, είναι σημαντικά αυτά τα λεπτά. Και χαίρομαι, μπράβο στον Ιταλό, στον καραφλό μας Βέλος, στον καλύτερο διαιτητή που έχει περάσει, που έχει πατήσει αυτά τα εδάφη. Τον ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα πράγματα. Και θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες στιγμές αυτού του Μουντιάλ, που πιο πολλά ακούμε για εξωποδοσφαιρικά πράγματα παρά για εσωποδοσφαιρικά, δηλαδή είναι λίγο κρίμα. Είναι λίγο κρίμα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ό,τι είναι, είναι. Λοιπόν, αυτά είχα προς τον παρόν να πω. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου για το για το ζήτημα των Glazers. Γιατί πολλά λέγονται, έχουμε κοντή μνήμη, πολλά ακούμε. Α, και κάτι τελευταίο πριν κλείσω λίγο γρήγορα. Πέτυχα ένα post σε ένα site ενός αναλυτή 2012, που ήταν στην αρχή τη σεζόν 2011-2012 και ήταν προς το τέλος του Fergie, και έλεγε αυτός ο αναλυτής για τους Glazers τι συμβαίνει, τι... και γενικότερα μιλούσε και λέει ότι οι Glazers έχουν διαχειριστεί την ομάδα μια χαρά, τουλάχιστον οικονομικά, και μιλούσε με πολύ θετικά σχόλια για την όλη κατάσταση, γιατί υπήρχε ένας άλλος τρόπος διαχείρισης των μεταγραφών και του ποδοσφαιρικού κομματιού. Δηλαδή, αυτά που κάνει τώρα ο ποδοσφαιρικός διευθυντής, τώρα τα κάνει ο Fergie. Ήταν το boss γενικότερα σε μεταγραφές, σε τακτικές, στα πάντα. Ήξερε ταυτότητα της ομάδος, ήξερε τι γίνεται. Γι' αυτό και από τότε που έφυγε είμαστε χάλια. Όχι γιατί δεν έχουν υπάρξει καλοί προπονητές στη Manchester United. Δεν έχουν υπάρξει προπονητές καλύτερα από τον Ferguson, προφανώς. Αλλά όταν έχει έρθει ο Μουρίνιο, όταν έχει έρθει ο Φανχάλ, όταν. Τι να πω. Δεν λέω για τον Όλε, εντάξει, Όλε ήταν μια πικρή ιστορία. Ακόμα και για μένα που ξεκίνησε πολύ όμορφα και κατέληξε πολύ άσχημα. Γιατί θέλω να ομολογήσω δημόσια ότι επί ένα χρόνο και κάτι ήμουνα, ρε παιδί μου, όλε in. Όλε in, ακριβώς. Και αυτό γιατί μου άρεσε αυτό το ρομαντικό στοιχείο. Τόλμα πάρα πολύ υποκειμενικά και μου λέγανε φίλοι μου, τι λες, ρε, κάτι να φύγει, να σωθείτε και τα λοιπά, όπως έγινε με τον Λάμπαρτ και τέτοια. Δεν τους άκουγα. Αλλά εντάξει. Ό,τι είναι. Και θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Μέχρι το επόμενο Goalship και άλλα ή 12 Yards. Να είστε καλά. Να χαμογελάτε. Να πιείτε και ένα λίγο νεράκι. Τώρα που θα κλείσει το ηχητικό podcast, πιείτε ένα ποτήρι νερό και πείτε αυτό είναι για τον Γιώργο. Κάντε μας like, subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Ακολουθήστε μας σε όλα τα social media, θα είναι από κάτω. Όχι σε όλα, δεν είναι απαραίτητο, όσο όποια θέλετε. Αυτά από μένα. Μέχρι την επόμενη φορά. Τα λέμε.